πόσο μου έχεις λείψει τελικά. Άδεια η ζωή μου μακριά σου, με φιλιά και χάδια δανεικά. Πόσο θέλω πάλι τον έρωτά σου. Ωραία, δεν λέει αυτό το τραγούδι. Όχι, αυτό το κομμάτι είναι ένα παλιό κομμάτι, ε. Δεν είναι ένα και ξένο κομμάτι. Πέρσινο μπορεί και πέρσινο μπορεί να ήταν. Και πέρσινο. Πάρα πολύ. Τι ωραίο, τι δεκαετία είναι αυτό. Που παλεύει να με δείξει, αλλά πώ. Τι να σε δείξει. Εσύ φέρεις εκεί που είσαι πια τις γωνίες. Τι ωραίο. Τι ωραίο, δηλαδή. Κοίτα και αυτό κάτω που κάθεται. Απίστευτο, είδες πως κάθεται. Κάθονται όλα ακριβώς σε μένα. Βρέπει, γιατί μου κάθονται τόσο εύκολα, Εύη. Γιατί έχεις καλό καβάλο. Α, μπράβο. Γι' αυτό. Τι. Όχι, Εύη, δεν θέλω να λες για μένα. Γενικά, ας πούμε. Όχι, δεν λέω για σένα, την αλήθεια λέω. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε κοντά σε μια καταπληκτική και super duper εκπομπή με πολύ ομορφιά, πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίες συνεργάτιδες. Το είχαμε χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το ντουέτο και μας πήγε καλά. Έτσι, γιατί έτσι από τις τηλεμετρήσεις και μου αρέσουν τα ντουέτα να τα ταιριάζω όπως πρέπει, καταλαβαίνεις. Σήμερα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δώρο. Τι θέλω να σας πω. 10 σούπερ τυχεροί από εσάς. Απλά δεν γίνεται εδώ να τα ραδιάσουμε και τα 10, καταλαβαίνεις. Εύη, είχε αρχίσει ήδη και βάφεται και τα. Να, τα νύχια είναι από αυτό. Δείξε το μανό που έκανες τα νύχια σου. Εδώ, πού ήταν. Εδώ. Λοιπόν, η εταιρεία Golden Rose σε συνεργασία με τα Λίγος Cosmetics, που είναι και ο μεγάλος μας χορηγός, κάνει δώρο 10 πολύ ωραία τέτοια τσαντάκια με πολύ ωραία μέσα πραγματάκια για τη γυναίκα. Σε 10 από εσάς θα στείλετε μήνυμα στο μήμου πει papakiagou.com, όπου κάθε ένα αξία 40 με 50 ευρώ το κάθε τσαντάκι. Όχι το τσαντάκι μόνο της ανεξία. Με τα έχει πράγμα μέσα. Έχει δηλαδή το κραγιόν της Golden Rose, έχει το lip gloss Golden Rose, έχει τη μάσκαρα Golden Rose, έχει το μολύβι Golden Rose, έχει η μάσκαρα Golden Rose, το είπα αυτό, το είπα, μανό Golden Rose, έχει εμένα Golden Rose και έχει και πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διότι αυτούς τους καιρούς που αθλοκερδώς δίνουμε τόσο πολλά δώρα και χωρίς 0,90, χωρίς να χρεώνεστε, χωρίς, αυτό έτσι. Το κάνουμε να ορίστε και η πρώτη τηλεθεάτρια. Λοιπόν, παπά, αυτό το κάνουμε μόνο για εσάς. Λοιπόν, φιλιά, πάρα πολύ ωραίο είναι, να σου βάλω λίγο τέτοιο. Έλα λίγο ρε μωρό μου, είμαι μακιγιέζ. Γιατί οι μακικές όταν βάζουν νομίζουν ότι βάζουν σώτ στον εαυτό τους. Το έχω προσέξει, οπότε μου βάζανε εσείς εδώ στο μάτι. Λοιπόν, όταν βάζουν οι μακικές, ας πούμε τέτοιο, κάνουν έτσι. Όταν βάζουν μάσκαρα, έχω δει τη μακικές που λέει κάνε μου, κοίτα μου λίγο κάτω και κάνει μακικές. Πες ότι βάφει τώρα τη μάσκαρα και κάνει μακικές. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν έχω καταλάβει. Είναι αντανακλαστικό. Βάλε μέσα, μην ξεχάσουμε τον κωδικό. Αυτό είναι. Ναι. Αυτός είναι κωδικός, πώς το λένε, πώς λένε το έργο, κωδικός Da Vinci, πώς λεγόταν. Κώδικας Da Vinci. Λοιπόν, αυτά είναι δωράκια για εσάς, πάρα πολύ όμορφα. Θα σας κάνουμε πολλά δώρα που να δείτε σε λίγο καιρό. Γιατί ο τηλεθεατής μου θέλω να έχει πράγματα, παιδιά, αυτούς δύσκολους καιρούς. Δεν μας πειράζει. Δεν είμαστε. Ο κόσμος στα δωράκια του μωρό μου. Με κούρια κατευθείαν στο μέρος τους. Ναι, και πού θα στείλει. Για να παραλάβει τα στο μη μου πει παπάκι για ακόμα. Αυτό το είπα. Το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνο. Σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία στήλη. Κινηματογράφο από τη Σίλια Κατραλή που είναι εδώ κοντά μα. Με πολύ πολύ ωραίο θέμα και για σήμερα που το επιλέγει μόνη τη. Και να πω ότι σαν πολύ καλή ηθοποιό και σκηνοθέτρια και συνεργάτη θα κατεπέκταση του μη μου πει αποκλειστικά. Όλα τα βίντεο που βλέπετε που έχουν πολλή δουλειά τα ετοιμάζει μόνη τη και τα μοντάρει. Και είναι πολύ και σημαντικό μπράβο, αυτό και μπράβο. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει, τι έχεις επιλέξει. Πέρα από τις πολύ ομορφιές σου σήμερα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σήμερα είσαι Indian έτσι στυλ, αλλά είναι σου πάει πολύ. Για πες. Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα θέμα για τον Γιώργο Λάνθιμο. Α, τον Ανανιάδη. Όχι. Ποιον. Το Γιώργο Λάνθιμο, όχι Άνθιμο. Α, Γιώργο Λάνθιμο. Είναι το επώνυμο του. Τώρα, δηλαδή, ιδιαίτερο επίθετο αυτό. Ναι. Ιδιαίτερο, από πού είναι. Από εδώ, Έλληνες. Είναι από το σπίτι είναι. Του. Αλλά από ποια περιοχή γνωρίζουμε. Ναι, από Πατησίων και Κεφαλινίας είναι. Λέω πως είναι κάποιο χαρακτηριστικό κάποιου νησιού ή κάτι. Α, εννοείς αν είναι. Ιδιαίτερο αυτό επίθετο. Με πολύ γνωστές ταινίες φυσικά που έχεις ναι, βεβαίως. Και γίνανε και... Ναι, έγιναν επιτυχία, mm-hmm. πολύ πρωτοποριακές ταινίες, ειδικά για την Ελλάδα, γι' αυτό κιόλας δεν το κυνηγάει, δεν mm-hmm. είναι ας πούμε το κοινό του, το ελληνικό, δεν αποσκοπεί εκεί. Ναι, αλλά εμείς όμως πέραν από την πλάκα τον έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά. Τον μάθαμε με τον κοινόδοντα πιο ναι. πολύ εδώ, κυρίως για τον τόρο που έγινε εδώ, γιατί ήταν κάτι πολύ ξένο για την Ελλάδα. Γιατί εννοείς πολύ ξένο για την Ελλάδα. Ήταν πολύ ξένο.
γιατί ο Λάνθιμος αποφασίζει να μιλήσει στο κοινό του με αλληγορίες. Αλληγορία λέγοντας means, what does it mean? What does it mean? Είναι με σύμβολα. Μιλάει με σύμβολα. Δηλαδή αντί να βγαίνει ο ηθοποιός και αντί να μιλήσει κάνει... Όχι. Τέτοιο. Ένα τρίγωνο. Α, βγαίνει ένα τρίγωνο στην οθόνη. Ένα τέτοιο, ναι. Όχι, ακριβώς. Με σύμβολο ενώ δείχνει μια ιστορία, αλλά μέσα από αυτή την ιστορία δεν θέλει να δείξει αυτή την ιστορία. Σε παραπέμπει κάπου αλλού αλληγορικά, συνειρμικά. Συνειρμικά. Πάνω σε αυτό τον τρόπο έχουν δουλέψει ελάχιστοι. Η Σκάρλετ Γιόνσον. Ναι, για πες. Ήρθε να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο. Για πες. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο έχουν δουλέψει ελάχιστοι σκηνοθέτες, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Πιο πολύ δηλαδή είναι... Όπως, για πες μου έναν. Εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω είναι μονοπόλιο Λάνθιμος. Έχουμε και τον Οικονομίδη. Εννοείς τον αείμνηστο Γιώργο Οικονομίδη. Όχι. Τον Χρήστο Οικονομίδη. Ποιον Οικονομίδη, τον Οικονομίδη. Λοιπόν, ο Λάνθιμος έχει ένα συγκεκριμένο στυλ που δεν το έχει κανένας. Αυτή τη στιγμή, εγώ δηλαδή με αυτά που βλέπω, δεν το έχει κάποιος άλλος. Δηλαδή και με τον Οικονομίδη να τον παραλληλήσουμε δεν είναι ίδιο. Πουλάει δηλαδή αυτό το στυλ. Πουλάει έξω, εδώ πέρα είναι έξω λίγο. Πού? Έξω στο εξωτερικό. Ο Λάνθιμος μένει στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή μένει στο Λονδίνο. Μάλιστα. Είναι παντρεμένος με τη Λαμπέντ, την Αριάννα Λαμπέντ, που είναι ηθοποιός. Η κόρη της Λαμπέντ είναι? Λαμπέντ. Α, Λαμπέντ. Είναι ηθοποιός, ζουν στο Λονδίνο, κάνανε τον Αστακό. Γελάει. Τι εννοείς τον κάνανε τον Αστακό? Κάνανε τον Αστακό μια. Είναι αυτή τελικά που γεννήσανε ανθρωπόμορφο τέρας. Πρέπει να έκανε γιο το πόπιτο σου μπουκαλάκι. Και τους πάντρεψε η Καρίδα. Πλάκα κάνουμε. Απλά να φέρουμε παιδιά γιατί είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δείτε στο βίντεο, αλλά εντάξει. Πράγματι, εξαιρετικός και στις Κάνες νομίζω ότι έπρεπε. Και νομίζω ότι. Και νομίζω ότι πέραν από αυτή την πλάκα είναι πολύ σημαντικό που άνθρωποι δείχνουν ότι ενώ στην Ελλάδα δεν τους πιστέψαμε πολύ, δεν τους βοηθήσαμε πολύ, δεν τους αναδείξαμε πολύ, εκείνοι επειδή ήταν σίγουροι για το ταλέντο τους και το αποτέλεσμα αυτού, πήγανε στο εξωτερικό και σε μάλιστα σε χώρες όπως το Λονδίνο, που να πω στους φίλους τηλεθεατές, επειδή έχω ζήσει στο Λονδίνο και στο Παρίσι αρκετά, με έρωτες μεγάλους στη ζωή μου, όχι ότι πήγα εγώ και είσαι εκεί, μετίκησα δηλαδή, η λέξη είναι μετίκησα. θέλω να πω ότι το Λονδίνο πραγματικά ανεβάζει παραστάσεις που για να ανέβουν πρέπει να είσαι ο ηθοποιός. Άρα όταν στο Λονδίνο κάποιος διαπρέπει ή στο Παρίσι σημαίνει ότι έχει... κότσια. Εντάξει, είναι όμως και άλλες συνοτροπίες οπτικές απέναντι στις ταινίες. Γιατί πολλές ταινίες που εμείς εδώ τις έχουμε δώσει εκατομμύρια, εκεί πέρα μπορεί να μην τις δουν. Σαφώς. Είναι σχετικό. Πρώτον είναι άλλο. Αυτό. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες δεν τολμάμε και πολλά πράγματα. Ναι, δεν τολμάμε και η Ελλάδα κυρίως ασχολείται με την κωμωδία χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, ασχολείται με την κωμωδία. Ο Λάνθιμος δεν είναι σκηνοθέτης που έχει ασχοληθεί με την κωμωδία. Είναι ένας σκηνοθέτης που έχει ασχοληθεί με πράγματα πέρα των φυσικών, δηλαδή είναι λίγο πιο μεταφυσικά αυτά που, με τα οποία ασχολείται. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι εντελώς πρακτικά, mm-hmm. αν τα αναλύσουμε στην ουσία. Απλά η Αγγλία, το Λονδίνο, το εξωτερικό είναι πιο ανοιχτό σε πράγματα που εμείς εδώ έχουμε, ας πούμε, διαγράψει τις σκηνές του κοινόδοντα. Υπάρχουν deleted scenes, γιατί έχει γυμνό. Και στην Ελλάδα. Μα εδώ όμως στην Ελλάδα γίνονται θεατικές παραστάσεις που βγαίνουν πέντε άντρες γυμνοί. Ναι, αυτό ξεκίνησε τώρα, τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια. Και μια καταπληκτική παράσταση είδε και η σκηνοθέτριά μας, Σωτηρία Ιδουβαλέτα, πρόσφατα. Δηλαδή, ναι. Καταπληκτική, τρελάθηκε, μου είπε, και με το γυμνό και με την παράσταση, που γίνεται πια. Ναι. Γίνονται καλές θεατικές παραστάσεις. Και με πολύ καλό κοινό. Ναι, και το έχουμε ξανασυζητήσει, αν θυμάμαι καλά, πάλι μαζί. Το γεγονός ότι υπάρχουν ταινίες, είτε και σύρια λεκόμα, όπου δεν υπάρχουν σε απαγορεύσεις στις σκηνές, έχουν προσδεθεί στο κοινό ευθέως και ευρέως. Έχονται τώρα άλλες ταινίες, τέλος πάντων, με παραπάνω νόημα και σημασία. Και λέμε ότι κόβουμε σκηνές. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, έχουν κοπεί σκηνές. Ο κοινόδοντας, ας πούμε, του Λάνθιμου στην Ελλάδα δεν έχει προβληθεί ποτέ με όπως όλο. Εμείς στο βίντεο που θα ετοιμάσουμε δεν έχουμε τέτοιες σκηνές. Όχι. Γυμνό, βεβαίως. Αλλά έχει... βέβαια μπορούν να τις βρουν, αν κάποιος θέλει να τη δει στιγμιότυπα. Υπάρχουν στο YouTube στα αγγλικά χωρίς μετάφραση. Και βεβαίως, έξω πάντα. Και βεβαίως να πω ότι στο εξωτερικό όμως δεν έχουν τέτοια ταμπού.
Όχι, ειδικά στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ειδικά. Καλέστε το πρέπει, εσύ και θα... Απλά, απλά όμως νομίζω ότι δεν το... Ξέρεις γιατί δεν έχουν ταμπού, πιστεύω. Γιατί μένουν στην 7η τέχνη και στην τέχνη και όχι στο φαίνεσθε. Είναι δηλαδή, πολύ ανοιχτό το μάτι. Αν εγώ, είναι πολύ ανοιχτά τα πράγματα. Αν εγώ δηλαδή δω εσένα να γυμνεί πάνω στο σανίδι, δεν μένω στο να δω το πιπί σου, κατάλαβες, βλέπω την αλήθεια του ρόλου σου. Δηλαδή τη γυμνή αλήθεια. Ναι, δεν βλέπω το γυμνό πιπί, βλέπω τη γυμνή αλήθεια. Ενώ εδώ με στην Ελλάδα, αν εμφανιστείτε εσείς γυμνοί και πούνε τι είδατε από αυτή την παράσταση, θα πούνε είδαμε ένα ωραίο, καταλαβαίνεις. Υπάρχουν θεατές που πηγαίνουν στο θέατρο για να δουν γυμνούς άντρες ή γυμνές γυναίκες. Λέμε σε μια παράσταση. Βέβαια, αυτό που λες είναι σαν να λες ότι το πράγμα. Θα το πω λέει και στην να μου συγχωρηθεί η έκφραση, ότι έχουμε λίγο λιγούρια κόσμο, ας πούμε. Όχι, δεν βλέπω την τέχνη. Ναι, έχουμε λιγούρια κόσμο. Γιατί δεν έχουμε λιγούρια. Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι λαϊκιστή, είναι αλήθεια. Είναι παράξενο, του φαίνεται ακόμα παράξενο. Στην παράσταση που είμαι εγώ τώρα, στην νυχτερινή σονάτα έχουμε γυμνό. Α, ωραία, είναι ένας συνάδελφός μου. Α, ποιος είναι? Έχει ωραίο πιπί. Ο Στέφανος. Γέννη τελείωσε, δηλαδή φορά. Ναι, αλλά είναι προφίλ, δεν είναι. Θα πάμε, 9 προσκλήσεις, γιατί πότε παίζετε. Να μπούμε πόσο, τι ώρα βγαίνει. Έχει πολλά πιπιά. Να πούμε τη στιγμή που βγαίνει. Ναι, μην έρθω όλο το έργο. Αλλά υπάρχει λόγος, ας πούμε, που είναι γυμνός. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ο ρόλος του είναι... Έχει πεθάνει. Δείχνουμε τη στιγμή που πεθαίνει και πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο. Βγαίνει δηλαδή μέσα από το... Ναι. Μπράβο. Δηλαδή ήταν καθαρά... Αλλά κάποιος πρέπει να το καταλάβει για να το καταλάβει. Ναι, όμως στεκόμαστε σε αυτά που λέει εκείνη τη στιγμή ως νεκρός. Σε αυτά που δείχνει δεν στέκεται κανένας από κάτω. Δεν ξέρω. Δεν έχει πάει σε τίποτα άλλο. Δεν έχει πάει σε θεατής, εντάξει. Και η άλλη παράσταση που είναι πεντάτρες γυμνή. Και εκεί έχετε γυμνό. Όχι, εγώ. Δεν παίζεις, γιατί νόμιζα πως έπιασες παραστάσεις με το γυμνό. Είναι τώρα δύο-τρεις παραστάσεις που έχουν... Πολύ γυμνό φέτος. Που γίνεται αυτό, ναι. Είναι και κύριε δύσκολο. Είναι και κύριε τα βγάζουν, δεν υπάρχουν και οι ενδυματολόγοι πια δεν μπορούν να δουλέψουν. Οπότε αυτό, σου λέει πώς θα με ντύσεις, τίποτα δεν θα σου βάλω, θα σε βγάλω έτσι. Θα ετοιμάσω κι εγώ μια παράσταση γυμνοεύει, το αποφάσισα. Μα θυμάστε πόσες εκθέσεις και δε και όλες στο Λονδίνο οι περισσότερες εκθέσεις. Οι οποίες είναι με γυμνά άτομα είτε. Και είναι και πανάκριβοι πίνακες, σας πληροφορώ με γυμνό. Ναι, ή στο London Art Festival που ήταν φεστιβάλ φωτογραφία στο Λονδίνο που έγινε που κερδίσανε 3 γυμνά. Πρώτα βραβεία. Ναι. Κάποια στιγμή είχα κάνει μια φωτογράφηση λίγο ημίγυμνη. Δεν ξέρω αν την είχες δει εκείνη με τον Κρίνο. Θα σας τη δείξω. Δεν φαίνεται τίποτα. Στην ουσία φαίνονται όλα χωρίς να φαίνεται τίποτα. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό γυμνό. Art nude. Ναι. Σωστά, σωστά. Ποιο είναι το art? Art nude. Art nude. Thank you very much. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίλια Κατραλή. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ετοιμάσει για έναν άνθρωπο πραγματικά που διαπρέπει και ευχόμαστε για όλα τα επόμενα χρόνια να διαπρέπει γιατί το αξίζει. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μία μόδα καταπληκτική. Okay. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής έτσι λίγο να περπατήσουμε σε μόδες εξωτερικού, μια και μιλήσαμε για Λονδίνο. Και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με Χριστιανά Γαζή με Περίεργα και παράξενα από όλο τον κόσμο. Είστε, οκ. Okay? Ναι. Φύγαμε, παρακαλώ, ακολουθήστε.